Και ο ψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Αστήριχτα και αβάσιμα αυτά που καταλογίζεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακούσαμε πριν από λίγο τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει. Και να προσθέσω ότι ακούγοντας κάποιος αυτά που λέτε εσείς και αυτά που ακούει και το, που λέει και το ΑΚΕΛ, είναι αντικρουόμενα. Αυτό τι δείχνει στο τέλος της ημέρας? Ότι καλώς πορεύτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, επειδή και προηγουμένως άκουσα τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι θα απαντήσει τεκμηριωμένα η κυβέρνηση, αφού ρίχνει το γάντι, εμείς θα το σηκώσουμε και ζητάμε από την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα, όλα τα πρακτικά που αφορούν τις διαπραγματεύσεις. Όλα στο φως. Διαφάνεια. Να δει ο κόσμος τι συζητούσανε, τι συμφωνήσαμε, τι συμφώνησαν και πού ήταν οι διαφορές. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι για το αδιέξοδο ευθύνεται είτε με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ο κύριος Αναστασιάδης ή η δική μας πλευρά με τις θέσεις που έχει διατυπώσει. Αντίθετα, εμείς από την πρώτη στιγμή το ξεκαθαρίσαμε. Θεωρούμε ότι την αποκλειστική ευθύνη για αυτόν τον ναυάγιο την έχει η Τουρκία, γιατί παρέμεινε στις πάγιες, αδιάλλαχτες θέσεις της για την παραμονή των εγγύσεων, παραμονή επεμβατικών δικαιωμάτων και παραμονή στρατού στο Δινεγκές. Από εκεί και πέρα. Και στάθηκε ο πρόεδρος και δεν υποχώρησε, μπορεί να πει κάποιος, κύριε Παπαδόπουλε, σε αυτά που αιτείται ο κύριος Τσαβούσογλου και η Τουρκία. Άξε, αυτό το πιστώνετε? Πιστώνουμε στο ότι στο κεφάλαιο της ασφάλειας, ναι, παρέμειναν τόσο η ελληνική πλευρά, όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και ο πρόεδρος Αναστασιάδης, σταθεροί στη θέση αρχών ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν επεμβατικά δικαιώματα, δικαιώματα εγγύσεως, η παραμονή στρατού από πλευράς της Τουρκίας. Και αν δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, όπως είπατε πριν από μερικά δευτερόλεπτα, τι είναι αυτό που θα αποκαλυφθεί και θα μάθουμε κι εμείς οι πολίτες, κύριε Παπαδόπουλε? Τα πάντα, γιατί τι φοβούνται να αποκαλύψουν? Ας τα δώσουν όλα. Να δούμε ακριβώς τι είναι που έχει συζητηθεί. Έρχομαι πίσω στο σημαντικό σημείο όμως. Γιατί οφείλουμε να κρίνουμε μόνος εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα είναι το εξής. Πήγαμε στον Κράνς Μοντάνα για λύση του Κυπριακού και φύγαμε με έναν αδιέξοδο, παρά το ότι εμείς δώσαμε νέες οδυνηρές υποχωρήσεις που αποτελούν πλέον κεκτημένο της διαδικασίας. Δεν μένω στο τραπέζι, λέει ο πρόεδρος. Δεν μένω στο τραπέζι, λέει αυτά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα οποία έχουν αποσυρθεί αμέσως όταν η τουρκική πλευρά δεν υπέβαλε προτάσεις. Ναι. Άρα δεν υφίστανται πλέον αυτές οι υποχωρήσεις. Ναι, δεν είναι αυτό που έχει πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο ίδιος έχει πει ότι θα τις επαναφέρει εάν η Τουρκία εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ο ίδιος έχει θέσει. Και να μην είναι κανείς αφελής, αυτές οι προτάσεις είναι πλέον πάνω στο τραπέζι. Μέχρι τότε δεν ισχύουν όμως, αυτό εννοούσε. Μα δεν έχει σημασία αν ισχύουν, αν δεν ισχύουν. Τις έχει κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Τουρκία σκέφτεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εδώ και 40 χρόνια. Πάντα παίρνει, χωρίς να δίδει. Πήρεν και αυτές τις νέες υποχωρήσεις και την εκπεριτροπής προεδρία και τις ελευθερίες των Τούρκων υπήκοων και την θετική ψήφο για κάθε απόφαση και τα δικαιώματα των χρηστών στις περιοχές που θα παραμείνουν υπό τουρκοκυπριακή δικαίωση, αλλά και εξαιρέσεις στις περιοχές που θα μας επιστρέψουν εμάς, με τις οποίες θα χάσουν και πάλι το δικαίωμα κατοχής οι ιδιοκτήτες. Αυτές οι νέες υποχωρήσεις είναι εκεί και το χειρότερο, δόθηκαν χωρίς αντάλλαγμα. Κάποιοι ξεγέλασαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, του δημιούργησαν την εντύπωση ότι αν καταθέσει αυτές τις νέες υποχωρήσεις, θα έρθει η Τουρκία να τον ανταμείψει. Μπορεί με μια να κίνηση να φωτογραφίζεται κάποιο, κύριε Παπαδόπουλε? Ποιοι τον ξεγέλασαν? Τα νούμενα έθνη, κάποιοι που ήταν κοντά του, κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί, ποιοι τον ξεγέλασαν? Ο ίδιο. Διότι συνομιλούσαμε με την τουρκική πλευρά και τον κύριο Τσαβούσογλου και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών από την άλλη πλευρά. Δεν γνωρίζω ποιοι έχουν παραπλανήσει τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο ίδιο έκαμε αναφορά στην δημοσιογραφική του διάσκεψη σε κύκλου που του δημιούργησαν αυτέ τι εντυπώσει. Ωραία, εμείς τον πιστεύουμε, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασκήσουμε και κριτική, είναι επειδή άφησε τον εαυτό του να τον ξεγελάσουν. Λοιπόν, αυτό δεχτώ και κατανοητό που λέτε, κύριε Παπαδόπουλε. Ακούγοντας σας κάποιος όμως να κάνετε αυτή την κριτική, διαρωτάτε, έχει ένα μαγικό ραβδάκι ο Νικόλας Παπαδόπουλος για να καθορίσει μια νέα στρατηγική η οποία θα είναι πλήρως πετυχημένη και θα ανατρέψει όλο αυτό το σκηνικό το οποίο έχουμε μπροστά μας σήμερα και είναι πλέον αρνητικό, όπως το περιγράψατε? Και τι είναι αυτό που ευαγγελίζεστε, ότι θα αλλάξει τα πράγματα άρδιν? Μαγικό ραβδί δεν έχει κανένας, αλλά ξέρουμε τι πετυχαίνει και τι δεν πετυχαίνει. Δοκιμάσαμε 10 χρόνια τη στρατηγική των γενναιόδωρων προσφορών. Ότι θα λύσουμε τον Κυπριακό
παραχωρώντας νέες γενναιόδορες προσφορές και υποχωρήσεις και το αποτέλεσμα είναι έναν αδιέξοδο χωρίς επίρρυψη ευθυνών στην Τουρκία. Αντίθετα, εμείς έχουμε καταθέσει έναν 20-σελίδο έγγραφο στο Εθνικό Συμβούλιο, όπου προδιαγράφουμε και εισηγούμαστε κάποια συγκεκριμένα μέτρα και μια νέα στρατηγική, την οποία μπορούμε να υιοθετήσουμε για να πιέσουμε την Τουρκία, επειδή εμείς θεωρούμε ότι το Κυπριακό δεν θα λυθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον όχι μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χρειάζεται μια πολυεπίπεδη στρατηγική. Εάν δεν πιεστεί η Τουρκία για να αλλάξει θέσεις, δεν θα το λύσουμε. Και είναι με ικανοποίηση που ακούμε πλέον και των ίδιων των πρόεδρων της Δημοκρατίας να αναγνωρίζει το λάθος της στρατηγικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια, να αναγνωρίζει το γεγονός ότι πρέπει να πιέσουμε την Τουρκία, να βρούμε μοχλούς πίεσης για να την προωθήσουμε στο να αλλάξει τις θέσεις της και ας ελπίσουμε επιτέλους ότι το αφήγημα που μας οδήγησε εδώ, στο αδιέξοδο εννοώ, ότι η Τουρκία θέλει λύση και το πρόβλημα είναι οι αδιάλλακτοι απορριπτικοί και μαξιμαλιστές Ελληνοκύπροι, να αφαιθεί επιτέλους στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Λίγο πιο συγκεκριμένα, κύριε Πρόεδρε, πριν σας αποδεσμεύσω, αυτή η πολυεπίπεδη στρατηγική που θα πιέσει την Τουρκία και θα την κάνει να αλλάξει στάση. Μπορεί να μας πείτε ένα παράδειγμα? Δηλαδή, θα πάμε ως Κύπρος να πιέσουμε στα Ηνωμένα Έθνη, θα πάμε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσουμε να κάνουμε συμμαχίες στην περιοχή, θα καταγγείλουμε, τι θα κάνουμε ακριβώς? Όλα αυτά που είπατε και πολλά άλλα, ξεκινώντας από τα πιο απλά ως τα πιο περίπλοκα. Ναι, το φυσικό αέριο μπορεί να μας προσφέρει τις συμμαχίες, συνεργασίες με σημαντικές χώρες που θα έχουν οικονομικά συμφέροντα στην ΑΟΣ μας και θα μπορέσουν αυτές οι συμμαχίες, εάν τις αξιοποιήσουμε σωστά, να λειτουργήσουν ως το αντίπαλο δέος για να τα βάλουμε με την Άγκυρα. Δεν το κάνει και η κυβέρνηση Ευρωπαϊκή... αυτή τη στιγμή? Όχι, Ισραήλ, Λίβανο, Ελλάδα. Θα θέλαμε. Λίβα. Γιατί θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια έδιωξαν την Έννη με το πρόσχημα ότι πρέπει να πάει να συντηρήσει το τρυπάνι όταν είχαμε τα προβλήματα με τον Παρπαρός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλού. Παράδειγμα, η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σταματήσει. Η Κύπρος πρέπει να προβάλλει ισχυρές ενστάσεις για να σταματήσει αυτή η αναβάθμιση που θα δώσει στην Τουρκία έναν οικονομικό όφελος της τάξης των 170 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Άρα αυτή η στρατηγική που εισηγήσετε δεν αποκλεί και τη σύγκρουση μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας σε διπλωματικό επίπεδο, είτε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, είτε στα Ηνωμένα Έθνη? Αυτό λέτε, κύριε Παπαδόπουλε? Κύριε Φουρλά, εδώ η Τουρκία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξαγάγει ασκήσεις με ζωντανά πυρά δίπλα από το σημείο που γίνεται η γιώτρηση. Δεν ανησυχεί η κυβέρνηση, λέει, είναι πολύ μακριά και δεν έχουν πειράξει ακόμα, δεν έχουν συνήθει πρακτική μέχρι στιγμής. Δεν κλιμακώνουμε την ένταση. Η Τουρκία είναι που κλιμακώνει την ένταση. Το ερώτημα είναι αν εμείς μπορούμε να προετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και για να ασκήσουμε πιέσεις τόσο στην Τουρκία όσο και στο ψευδοκράτος σε κάποιους τομείς, αλλά να δώσουμε και κίνητρα φυσικά και στους Τουρκοκύπριους για να απεγκλωβιστούν ακριβώς από αυτόν τον στραγγαλισμό που θέλει να τους επιβάλλει η Άγκυρα. Υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν ιδέες. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Θα τα πείτε στο Εθνικό Συμβούλιο την επόμενη Τρίτη με τον κύριο Κοτσά? Και πάνω απ' όλα θα τα πούμε και στον κύριο Κοτσά, αλλά και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και ελπίζουμε ότι αντί της ηρωνίας και του χλεβασμού που ακούγαμε τα τελευταία χρόνια, όταν εμείς λέγαμε ότι υπάρχει ανάγκη πλέον για μια νέα στρατηγική, θα έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και πάνω απ' όλα είναι ακριβώς ενότητα, συλλογικότητα, σοβαρότητα για να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές μεθοδεύσεις. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας. Ευχαριστώ. Ο Τούρκος Πρόεδρος.